αυτή που έχεις επιτρέψει. Φυσικά όλα τα παρακολουθώ εγώ. Όλα τα παρακολουθείς. Είδες και χθες το βράδυ, δηλαδή. Είμαι σήμερα το πρωί. Γιατί πριν περάσουμε στο όνομα της, επειδή λες όλα τα παρακολουθώ, όλο αυτό το θέμα που προέκυψε με την Ιωάννα Μπέλλα. Δεν τα παρακολουθώ όλα. Έλα ότι δεν το έχεις δει τώρα. Όχι, ναι, πώς το σχολιάζεις. Χθες, το είδα από εσάς που το σχολιάσατε εδώ πέρα. Κοίταξε, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για το τι είπε. Ούτε το επίσης θεωρώ. Ούτε επίσης θεωρώ σωστό το να έχει μάνατζερ και να βγαίνει κάποιος και να τα λέει παπαγαλία κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις και τι άνθρωπος είναι. Θεωρείς δηλαδή η απάντησή της, νομίζω και ότι όλοι το σκεφτήκαμε. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος. Δεν ήταν δική της, τουλάχιστον 100%. Η απάντησή της δεν ήταν δικιά της. Δεν ήταν δική της. Θεωρώ όμως ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι υπέρ της βίας, και όχι μόνο από τους άντρες προς τις γυναίκες, αλλά από άνθρωπο σε άνθρωπο. Από τους ανθρώπους στα ζώα. Δεν νομίζω, γενικά η βία. Το να το κάνεις ακόμα και σε ένα ελαφρύ κλίμα, ότι έχει να κάνει σχέση με τη βία, απλά δεν πρέπει να γίνεται. Ή μην το πεις καθόλου, ή πες και καταγγείλε το. Για μένα. Αλλιώς μην το αναφέρεις καθόλου. Δήμητρα, επειδή αυτό για τον μάνατζερ τον έφερα εγώ και επέμενα κιόλας. Ναι. Σε τόσα χρόνια που κάνεις αυτή τη δουλειά, που κάνεις modeling, δεν είχες ποτέ έναν booker ή μία μάνατζερ που να σε προφύλασε από τις κακοτοπιές? Κοίταξα, είχα κάποιους ανθρώπους γύρω μου που κλείναμε δουλειές. Είχα και booker και από τα πρακτορία, είχα και μάνατζερ. Αλλά στο το τι θα πω εγώ να αλλάξουν τα λόγια μου, δεν το επέτρεψα ποτέ. Γιατί αν δεν μπορώ να τα πω, καλύτερα να μην βγω να τα πω. Ή αν νιώθω ότι βλέπω ότι με κοροϊδεύει ο κόσμος για αυτά που λέω, καλύτερα να κάτσω σπίτι μου. Και εγώ πολλές φορές δεν είπα ότι είμαι φωστήρας, αλλά δεν θα γυρίσω να πω και κάτι το οποίο είναι τόσο κακό. Γιατί είναι κακό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το αναφέρεις ότι έχει να κάνει σχέση με τη βία, ότι έχει να κάνει σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ, αν δεν ξέρω κάτι, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Να σου πω κάτι για μένα, να σου πω. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Θα μιλήσει για τον εαυτό σου, για προσωπικές σου εμπειρίες, αλλά δεν θα προσπαθήσεις. Ναι, ή δεν θα πω ότι όλες οι γυναίκες. Δεν μπορώ να εκφέρω άποψη για όλες τις γυναίκες. Θα εκφέρω άποψη για τον εαυτό μου. Τι έχω κάνει εγώ. Δεν μπορώ να είμαι εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων ή των γυναικών. Προς Θεού, εδώ δεν γίνανε άλλες και άλλες γυναίκες. Πολύ πιο μορφωμένες, πολύ πιο. Μην το πάω παραπέρα. Να πάμε στο όνομα της. Ναι. Μου επιτρέπετε, γιατί και εκεί εκφράζουν την άποψή τους και τον εαυτό τους, ειδικά ο φίλος ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται ιδιαίτερα προκλητικός. Και τώρα, λίγο πριν την Ένωση, έχουν πλακωθεί όλοι με όλους. Γιατί προκλητικός, τι έκανε? Φανείς. Α, μα τα πεις μετά. Βέβαια. Σκέφτηκες ποτέ να δώσεις την αρχηγία που σου δώσαν αυτή την εβδομάδα, οι δύο έστω αυτή? Αν πέρασε από το μυαλό, ναι μου πέρασε. Αν μπορούσα να πω σε κάποιον θέλει να αναλάβει την αρχηγία, κάποιος θα την αναλάβει. Το περικάρπιο όμως δεν το δίνω. Ο αρχηγός, όπως πάντα, είναι αυτός ο οποίος μιλάει για όλους. Χθες δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εχθές π.χ. στο δεύτερο ματσάρισμα, ετοιμάστηκε, είμαστε στη φάση τι κάνουμε, χάσαμε τον πρώτο πόντο κτλ. Ετοιμάστε ο Αλέξανδρος, λέει είμαι έτοιμος. Δίνεται, πάω εγώ. Αχ, δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε ούτε μεταξύ μας σαν ομάδα, ούτε να πάρει την απόφαση ο αρχηγός, ούτε να μπει κάποιος άλλος καν τη γνώμη του. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχουμε μπει στην τελική ευθεία, κάποιοι ήδη έχουν αρχίσει και σκέφτονται ατομικά και όχι ομαδικά πλέον. Θα της πω ότι πρέπει να το πάρει πάνω της. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει. Σάβα, να προσθέσω κάτι. Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Σάβα, αυτό το τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν νομίζω ότι οι άντρες της απέναντι ομάδας είναι τόσο large που θα βγάζανε την Τάρη αρχηγό. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μέσα τους δεν πιστεύουν ότι θα έδιναν το χρυσό εισιτήριο στην Τάρια. Και αν υπήρχε αγώνισμα που δεν θα παίζανε αρχηγοί σε όλα τα παιχνίδια, ναι, είχαμε αποφασίσει σαν ομάδα ότι θα ψηφίσουμε ή τον Ορέστη ή την Τάρια. Και αν δεν παίξει. Την Τάρια αρκετά ικανή για να παίξει απέναντι σε ένα δικό μας αρχηγό. Οπότε ναι, όχι, δεν θεωρώ την Τάρια και τον Ορέστη το ίδιο δυνατή με το Στέλιο ή εμένα στο ρόλο του στόχου. Στα λόγια μου. Ωραία, όχι στα λόγια σου. Μπερδεύτηκες μάλλον. Είπα ότι αν δεν υπήρχε. Δεν μας αφήνει να μιλήσω. Μα το είπες τελείως. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό που λες. Ναι. Αν δεν υπήρχε αγώνισμα των αρχηγών, δηλαδή σαν να λες ότι εσύ δεν είσαι ικανός παίκτης για να παίξεις σαν αρχηγός απέναντι σε έναν δυνατό αρχηγό. Αυτό λες τώρα. Αυτό λες τώρα αυτή τη στιγμή. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις. Σαν ομάδα ψηφίζουμε τον πιο δυνατό παίκτη για να είναι καλός ο στόχος. Άρα θεωρείς ότι η Ντάρια και ο Τσάνι δεν είναι σε αυτό το level. Δεν νομίζω. Εσύ θεωρείς ότι η Ντάρια και ο Τσάνι είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Χανταμπάκη ή τον Κώστα? Μπορεί και να είναι σε κάποια πράγματα. Άλλο σε ρωτάω, ναι ή όχι. Ναι. Εντάξει.
Αυτοί δύο δεν είστε. Όχι, αυτό είναι που λέει. Ο Βασιλόπουλος τώρα, γιατί μιλάει για την άλλη ομάδα και εκφράζει και άποψη και επιμένει και από πάνω. Γιατί είναι ο Βασιλόπουλος. Τι είναι αυτό, θέσπατο. Γιατί είναι ο Βασιλόπουλος, ρε παιδιά, τώρα τι να σου πω, τι με ρωτάς. Ότι πάλι καλά, δηλαδή που ξέρεις τι, λόγω με την πίεση και που περνάει ο χρόνος, περνάνε οι μέρες, αρχίζουν και δεν μπορούν να κρατηθούν και που είναι ανοιχτές οι κάμερες. Γιατί πίσω από τις κάμερες, εγώ το είχα πει, επικρατεί μπάχαλο. Το τελευταίο διάστημα επικρατούσε μπάχαλο, παιδιά, μέσα εκεί. Κακώνονταν δηλαδή. Και ήταν ένας λόγος που το ξαναείπα, πέρα από το ότι εμένα μου έλειπε ο Δημήτρης και είχα αυτό όλο το συναισθηματικό κενό, ήταν ένας λόγος που με όθησε και λέω τι να κάνω, λέω εδώ πέρα, να κάτσω να εμπλακώ σε τι, σε αυτή τη σφαγή που γίνεται εδώ μέσα, γιατί για 150.000 ευρώ, που όπως λέει και ο Βασιλόπουλος, δεν τα έχει ανάγκη, αλλά όταν βγήκε για μονομάχος, κάνει σαν τρελός. Εγώ και το 150.000 ευρώ. Δηλαδή, όλη την ώρα λέει, δεν τα έχει ανάγκη, δεν τα έχει ανάγκη. Απορώ γιατί δεν στείλανε εμένα στον νόμο. Δεν τα έχει ανάγκη, δεν τα έχει ανάγκη. Και να μην τα έχει ανάγκη, δεν το λες, φίλε μου. Και τότε γιατί πήγε αυτό δεν τα έχει ανάγκη. Και δεν το λες. Μπορεί να πήγε για την εμπειρία, αγάπη μου γλυκιά. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις σαν τρελός και να λυσάς. Όταν λες δεν τα έχω ανάγκη, τα έχω βγάλει τη δουλειά μου, θα τα ξαναβγάλω. Έτσι το παρατήσω και φύγε. Ισχύει. Δεν ξέρω για τις οικονομικές απολαβές του ανθρώπου, αλλά ισχύει ότι δουλεύει, έχει προτάσεις. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προς Θεού. Γιατί να είναι προκλητικός και να λέει ότι δεν το έχω ανάγκη. Απλά είναι άσχημο προσβάλλεις καταρχήν τους συμπαίκτες γύρω σου. Όπως δεν μπορείς να μας λες εμάς σαν ομάδα ότι είμαι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Nomads και εμένα. Κάνουν νεκρά για να με έχουν εδώ. Αυτά, εμείς δεν τα είδαμε. Αυτά υπόθηκαν, Φέη μου, δυστυχώς. Και μετά η Δήμητρα γινόταν τρελή και δεν εξηγήσει γιατί η Δήμητρα είναι τρελή πάλι σήμερα. Εγώ δεν νομίζω ότι ο ένας ξέρει τι χρήματα έχει πάρει ο άλλος. Αυτό και δεν είναι αλλά και το έλεγε και λέω, μα δεν νιώθω δεν ότι μπορεί οι συμπαίκτες σου να μην σε συμπαθούν άμα λες τέτοια πράγματα. Αλλά οι περισσότεροι τον θεοποιούν. Όπως και είχε γίνει και στους κροκόδηλους. Έχει γενικά αρχηγικές τάσεις ο Χρήστος και καλά κάνει. Είναι και πολύ μεγαλύτερος μου ο Χρήστος. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν θέλετε να τώρα. Αυτό νομίζω ήταν το πιο βαρύ και πολύ μεγαλύτερό σου, δηλαδή. Αφού είναι μεγαλύτερό μου, τι να κάνουμε. Σχεδόν τα διπλά μου χρόνια έχει. Τι όχι, ρε παιδιά. Πόσο είναι, 56. 28 χρόνια. Α, όχι, πόσο είναι. 45, πόσο είναι. 42 χρόνια. 28 είμαι, σιγά. Double score. 14. Τα ζυγιάζω. Όχι ρε παιδιά, πραγματικά δεν λέω ότι δεν θα τον κατηγορήσω τον άνθρωπο ποτέ και το είπα και στα λέω. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι που είμαστε εκεί πέρα. Απλά και με την πίεση και με ο καθένας με το στόχο που έχει πάει για αυτό το παιχνίδι, βγάζει κάποιο χαρακτήρα. Ποιος είναι ο στόχος του πιστεύεις? Δεν ξέρω, σίγουρα πάντως είναι το έπαθλο. Δηλαδή, γιατί όταν βγάζουμε έναν άνθρωπο μονομάχο, όλοι μονομάχοι, ναι, θα στεναχωριόντουσαν γιατί με βγάλανε μονομάχο, γιατί αυτό ξέρω εγώ. Αλλά δεν θα τρελαινόταν. Για να περάσει η ώρα σου. Ναι, διότι εγώ για αυτήν. Εγώ νομίζω ότι. Ναι, οι άνθρωποι που μπαίνουν στα reality μπαίνουν για να πάρουν λεφτά, εκπομπή και τον τίτλο. Δεν το κατηγορώ. Ο Χανταπάκης γιατί μπήκε. Ο Χανταπάκης μπήκε για ένα πρόσθετο λόγο να καθαρίσει λίγο το προφίλ του Survivor. Θέλω να πω ότι ο Βασιλόπουλος, αν ήθελε να παίξει το παιχνίδι, να φανεί όπως πρέπει, θα το έπαιζε γιατί είναι μέσα στα πράγματα 100 χρόνια, γιατί είναι ηθοποιός, γιατί έχει μια εμπειρία. Μιλάει πολύ όμορφα, γιατί. Απλά το τελευταίο καιρό έχει αρχίσει και ξεφεύγει και λόγω της πίεσης. Ποιος λέμε τώρα, συγγνώμη. Για το Βασιλόπουλο. Γιατί τόσο καιρό μιλάει με διπλωματία, έχει πολύ ωραίο λέγει, χρησιμοποιεί πολύ ωραίες εκφράσεις, δεν έκανε κάτι. Αλλά όταν γυρνάγαμε πίσω, τους έβριζε τους απέναντι. Τους έβριζε. Ναι, αγάπη μου γλυκά, τους έβριζε τους απέναντι. Ότι όλη την ώρα αυτό που κάνουν και ότι έτσι θα κάνουμε κι εμείς και ότι... χαρακτηρισμούς που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ναι. Γιατί. Έβριζε. Όχι. Στον αέρα. Όχι. Και ότι κλέβουν ουσιαστικά και ότι με τσατσιές κερδίζουν και ότι φτιάχνουν τα αγωνίσματα πάνω τους. Πράγματα που δεν ισχύουν. Και εγώ καθόμουν και τα άκουγα και έλεγα, ναι Χρήστο, το ότι ήμασταν χειρότεροι και χάσαμε δεν ισχύει ας πούμε. Το ότι μπαίνοντας μέσα στο πρώτο αγώνισμα και χάσαμε 13 από τους λεμούριους, φταίγαν οι λεμούροι. Δεν φταίγαμε εμείς που ήμασταν άχρηστοι και δεν μπορούσαν να ρίξουν τις κορίνες. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Είναι θέμα. Είναι μα θέμα αυτό χαρακτήρα. Το όλο. Συγγνώμη, ναι. Όλο που άκουγα δεν είχαμε ψυχολογία, λέει. Δεν ενθάρρυνε ο πάγκος ή ξέρω εγώ δεν υπήρχε καλό κλίμα. Δηλαδή, αν υπάρχει καλό κλίμα, θα κερδίζαμε. Ενώ θα βρίσκαμε το στόχο. Ενώ χωρίς καλό κλίμα δεν μπορείς να βρεις το στόχο. Είναι κουλό. Όλα του φταίγανε. Είναι θέμα χαρακτήρα ή έσπασε και λύγησε εκεί από τη Μαγαδασκάρη και τις συνθήκες. Δεν πιστεύω ότι είναι κακός άνθρωπος. Και άμα βγει έξω, μπορεί να πάμε να φάμε και με το. Καλά, άμα πάτε, θα κάτσω εδώ. Πάτε σε ένα στερνό μαγαζί. Δεν έχετε πάλι την πίεση στο σύνταγμα. Όχι, δεν είναι κακός άνθρωπος. Από την πίεση όμως ο άνθρωπος στην πείνα και με όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε εκεί πέρα, οι περισσότεροι νομίζουν ότι είναι εύκολη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι εύκολη. Θα βγάλει
όλες τις πλευρές. Βγάζει πολλές πλευρές που έχει. Και όχι μόνο, άλλοι μπορεί να βγάλουν και καλές πλευρές. Δηλαδή της δοτικότητας, της αγάπης, του ενδιαφέροντος. Είδατε που έχει σηκώσει Φρίδη, ε. Ναι, και όχι τίποτα. Κάνει ωραίο, και ωραίο το και ο και έχει την κοτρόνα και θα μου βγάλει καμιά που περιμέναμε. Ναι, αλλά τις πάντα άξιζε την αναμονή το Φρίδη. Να πούμε και... Με ορίστε φούντοσα τώρα με αυτά. Μα έρχεσαι με Δήμητρα, κάθε με πάρα πολύ όπερε εδώ πέρα. Έχω δικαίωμα για μια προσωπική ερώτηση στη Δήμητρα. Έχω δικαίωμα. Δήμητρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή είναι το θέμα των ημερών. Συγγνώμη που το θέτω. Αν θέλεις να μου απαντάς. Όχι, όχι. Εάν είχες μια τέτοια εμπειρία, σαν αυτή που κατατέθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει δημιουργηθεί σε άλλο όλη την Ελλάδα, μια τέτοια εμπειρία με βία ή με πλαστική, όπως έγινε αυτό με την Ιωάννα. Και συγγνώμη που το παραφέρω. Είναι δύο ιστορίες που συζητήθηκαν. Ακριβώς. Θα μιλούσες γι' αυτό δημόσια για να στείλεις ένα μήνυμα στις γυναίκες. Πρώτον, θα έκοβα τα χέρια αυτού που θα με άγγιζε. Σου έχει συμβεί? Παρόμοια κατάσταση, αλλά ούτε καν να επιτρέψω στο να φτάσει να μου κάνει αυτό το πράγμα, γιατί αντέδρασα πρώτη. Mm-hmm. Δεν επιτρέπω πολύ απλά να με ακουμπάει κανένας. Δεν μου αρέσει, τέλος, και το προσπαθήσω να το αποφύγω και με το χειρότερο τρόπο, αν χρειαστεί. Θεωρώ ότι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι γυναίκες είμαστε το αδύναμο φύλο. Δεν το πιστεύω σε καμία περίπτωση αυτό. Μια γυναίκα που λέει και το τραγούδι όλα τα μπορεί. Ακόμα και στο να αντιμετωπίσει μια κατάσταση. Και πρόσφατα, όπως είδαμε, και η Μαρία Κορινθίου κατάφερε και το αντιμετώπισε ολομόναχη και ξέφυγε από αυτόν τον ανώμαλο τρελό. Το να βγω να μιλήσω δημόσια για να στείλω ένα μήνυμα δύναμης, θα το κάνω. Όπως αυτή τη στιγμή με αυτά τα πράγματα που σου λέω. Το να βγω και να πω ότι εντάξει, όλα οκ, δεν θα το κάνω ποτέ. Ή θα πήγαινα σε έναν ειδικό ψυχολόγο, όπως και έχω πάει, και σε ψυχολόγο έχω πάει και σε ψυχίατρο έχω πάει, να μιλήσω, να συζητήσω, να μου δώσει κάποιες συμβουλές. Αυτό θα έκανα. Εξαιτίας αυτού γεγονότος είχες πάει? Όχι, για διάφορα άλλα δικά μου προσωπικά μου θέματα, κατά καιρούς, ναι, που ένιωσα την ανάγκη να απευθυνθώ σε έναν γιατρό. Θα έκανα το ίδιο για να μου πει πώς να αντιμετωπίσω την κατάσταση και αυτή που είμαι δημόσιο πρόσωπο, πώς να το αντιμετωπίσω και δημόσια όλο αυτό. Να λοιπόν, που στην περίπτωση αυτή, αυτό που έλεγα εγώ για ένα μάνατζερ είναι καλύτερο ίσως αυτό που λέει η Δήμητρα, ότι σε αυτή την περίπτωση συμβουλεύει ένα ψυχολόγο. Ο μάνατζερ θα δώσει να κάνει κάτι παπαγαλία. Ένα διατός θα σε βοηθήσει και εσωτερικά, γιατί το να το πει απλά για να το πει δεν υπάρχει λόγο. Το θέμα είναι και να το νιώθει κάτι να το λες. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε. Είναι και, και για την ίδια ότι πρέπει να το αντιμετωπίσει. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Για την άλλη περίπτωση. Ακριβώς. Συμφωνώ. Πολύ ωραία. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Εντάξει, γενικά είναι στενάχρονο και αυτή τη στιγμή όμως σκεφτείτε ότι και εκείνη είναι κρίμα γιατί την έχουν στήσει και όλοι στον τοίχο. Οκ, μπορεί. Ίσως δεν το ήθελε να το πει και εκείνη έτσι. Άλλο μπορεί να θέλει να πει. Πολλές φορές γίνεται και αυτό. Άλλο να θέλει να πει, άλλο να βγει και είναι κρίμα. Να τη στείλουμε ευχές για να πάει καλά και σε αυτό το διαγωνισμό, γιατί προσωπική καλά χώρα είναι πάντως, γιατί είναι βάζεις τώρα που είναι τρισευτυχισμένοι από ό,τι έχω δει. Δηλαδή κρίμα είναι. Τα βλέπουμε και προηγουμένως σε πλάνα που την ώρα που μας μιλήσει δεν τα είδαμε τα πλάνα. Ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Τέλος πάντων. Όχι, να είναι καλά, πάντα να είναι καλά η κοπέλα και να μην ξαναγίνει κάτι. Ας προχωρήσουμε και ας μείνουμε στην καταγγελία και στο να μην μένει κάποιος. Δηλαδή μπορεί μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, εκείνη την ώρα να μην μπορέσει να αντιδράσει. Ναι, 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 σε αυτό ή να αντιδράσει, να κάνει να έρθει σε χειρότερη θέση. Ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν είναι ο καιρό να λέμε πρέπει να κάνεις αυτό. Όχι, όχι, παιδιά, όχι προς Θεού, γιατί μπορεί να οπλοφορεί κάποιος.